Σε ύφεση βρίσκεται μετά από 17 ημέρες η φωτιά που καίει στον Εύρο, ενώ από το βράδυ της Κυριακής δεν φαίνεται να υπάρχει ενεργό μέτωπο. Πάντως, σε επιφυλακή βρίσκονται οι δυνάμεις της πυροσβεστικής για τυχόν αναζωπυρώσεις, ειδικά στο μικρό πυρήνα του δάσους της Δαβιάς, όπου η φωτιά συνεχίζει να καίει σε μικρές εστίες. Αυτή τη στιγμή τα μέτωπα είναι σε ύφεση, εννοείται, δεν έχουμε κάτι το ιδιαίτερο. Ελπίζω να βρέξει κιόλας στη Δαβιά αυτές τις μέρες για να τελειώσει. Να ολοκληρωθεί η κατάσβεση από τη βροχή. Ήταν ένα τραγικό γεγονός. Χάσαμε ένα στολίδι, να πω, δηλαδή ότι σε πιάνει στεναχώρια που έχεις χάσει όλο αυτό το δασικό σου πλούτο. Ένα στολίδι, όπως το είπα, ένα στολίδι. Επί τόπου επιχειρούν 740 πυροσβέστες με 124 οχήματα, ενώ ρήψη πραγματοποιούν και 5 πυροσβεστικά αεροσκάφη. Την ίδια ώρα, οι ξένες δυνάμεις που συνέδραμαν όλες αυτές τις μέρες στο έργο της πυρόσβεσης σταδιακά αποχωρούν. Παρά την επίτευξη της ύφεσης και των δύο τελευταίων μετώπων σε Λευκύμη και σε Ρέμα, βόρεια του Σουβλίου, και την πτώση της έντασης των βορειοανατολικών ανέμων που πνέουν στην περιοχή, οι δυνάμεις πυρόσβεσης παραμένουν για επιτήρηση και παρακολούθηση των σημείων από τα οποία πέρασε η πυρκαγιά, προκειμένου να αντιμετωπιστούν εν τη γενέση τυχόν αναζωπυρώσεις. Συνολικά 53 πυροσβέστες αναχώρησαν το πρωί της Δευτέρας από το αεροδρόμιο Ηρακλείου Νίκος Καζαντζάκης με προορισμό το αεροδρόμιο της Αλεξανδρούπολης. Οι πυροσβέστες αναχώρησαν με εντολή της πολιτικής προστασίας. Το Σαββατοκύριακο μετέβησαν στο Σουφλί μέλη της εθελοντικής διασωστικής ομάδας αντιμετώπισης καταστροφών. Με την πρώτη ευκαιρία και επειδή ο καιρός βοηθούσε και δεν είχαμε πρόβλημα στο να αποχωρήσουμε και εμείς και οι πυροσβεστικοί, γιατί εκτελούμε εντολές βάση με αυτά που συζητάμε με την πυροσβεστική, μεταβήκαμε εκεί και με 3 οχήματα, 9 άτομα, και βοηθήσαμε σε 3 μέτωπα. Στις δύο μέρες αυτές, 3 μέτωπα, ήμασταν μπροστά στα 3 μέτωπα και προσπαθήσαμε να τα σταματήσουμε. Πρώτα απ' όλα στο Σουφλί, με το που πήγαμε 3 ώρα το βράδυ και φτάσαμε εκεί πέρα, ξεκινήσαμε να εργαζόμαστε στο μέτωπο στο Σουφλί, που παραλίγο, να πω την αλήθεια, θα το εκενώνανε αν δεν μας προλαβαίνανε τα αέρια μέσα, δεν ξημέρωνε, γιατί ερχόταν απειλητική φωτιά το βράδυ. Πήγαμε στην Κορδοφολιά το Σαββάτο το πρωί μέχρι και τις 8 το βράδυ και αντίστοιχα την Κυριακή ήμασταν στη Λευκύμη από το πρωί μέχρι το βράδυ. Με αποτέλεσμα τα άτομα, το τελευταίο πυροσβεστικό μας να φύγει, επειδή δεν μπορούσαν να φύγουν όλοι μαζί, να φύγει σήμερα το πρωί, σήμερα ξημερώματα να φύγει το τελευταίο όχι. Στον Εύρο θα μεταβεί την Παρασκευή 8 Σεπτεμβρίου ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, όπως ενημέρωσε σήμερα κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Η επίσκεψη θα πραγματοποιηθεί προκειμένου να γίνει πλήρης αποτίμηση και καταγραφή του μεγέθους των εκτάσεων που έχουν πληγεί από τις πυρκαγιές. Βασικός στόχος, όπως είπε ο Παύλος Μαρινάκης, είναι η άμεση υλοποίηση των όσων έχουν εξαγγελθεί για την αποκατάσταση των πληγέντων και του φυσικού περιβάλλοντος. Στο μεταξύ, όπως προκύπτει από την ανάλυση των δορυφορικών δεδομένων, η συνολική έκταση που κατέκαψε η δασική πυρκαγιά του Εύρου, η οποία προέκυψε από τη συνένωση των πυρκαγιών σε Αλεξανδρούπολη και Δαβιά, ξεπερνά τα 935.000 στρέμματα.